Ποδοσφαιρόπουλο. Είτε μιλάμε για θέαμα, είτε για αγωνίες, δραματικά φινάλε ή για μεγάλα αποτελέσματα, αυτή η διοργάνωση τα είχε όλα φέτος και με το παραπάνω. Και ο κόσμος, εδώ στο στάδιο σήμερα, και όλη η ατμόσφαιρα γενικά, εγγυάται πως ο σημερινός τελικός θα είναι το ιδανικό κερασάκι στην τούρτα. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Τι λέτε να μας περιμένει σε αυτό τον τελικό? Ας ελπίσουμε να έχουμε έναν διασκεδαστικό τελικό με ανατροπές. Τα νεύρα όμως και η ένταση συχνά έχουν τον πρώτο λόγο στο μάτς. Οπότε το θέαμα πάει περίπατο. Κάνει την κεφαλιά. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Πολύ σωστά. Εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Και άλλη στημένη μπάλα. Μία από τις πολλές που είδαμε στα τελευταία λεπτά. Ψηλά, out μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να απειλήσει από τόσο μακριά. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ ο ρέφερι. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Τη στέλνει μακριά. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση.
Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνωστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Βγάζει την παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Πάνω από το τύπο. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα ψάξει το γκολ. Ω, λίγο έλειψε. Και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι και το τελευταίο λάχτισμα για τον χρόνο. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε τον διαιτητή. Για πες μας, ποιες είναι οι σκέψεις σου για τα όσα μας προσέφερε το πρώτο αυτό μέρος του τελικού? Είναι εμφανές πως καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αποδώσει όσο θα μπορούσε. Αλλά βέβαια αυτό συμβαίνει σε μεγάλους αγώνες. Η ανάπαυλα δίνει την ευκαιρία τώρα στους προπονητές να ξεσκονίσουν τα συστήματά τους και να κινητοποιήσουν τους παίκτες. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Η προσπάθεια δεν ήταν άσχημη, αλλά όχι και για γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Τώρα θα πραγματοποιηθούν δύο αλλαγές μαζί. Μάλλον χρειαζόταν ένα ταρακούνημα η ομάδα. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Να και το σούτ τώρα. Τι γκολ πέτυχε ο παίκτης. Αυτό το γκολ έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα.
κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Το πρώτο γκολ είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε έναν τελικό σαν κι αυτόν. Πέρασε. Ωραίο σου. Πολύ καλή απόκρουση. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πολύ καλή η έμπνευσή του. Αλλά δεν του βγαίνει τελικά. Πάντως το σουτ ήταν πολύ καλό. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπέκτη. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Βγάζει τη σέντρα. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να η σέντρα. Και να η κεφαλιά. Και ξαναδοκιμάζει. Μπήκε! Και να το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ίση. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την γέλα και την έστειλε στα δίκτυα. Μεγάλη ανοβουμπούλα εκεί στα μετώπιστα, αλλά χρειάστηκε και μαστοριά για να πει το γκολ. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα. Πάει για το γκολ! Εδώ χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη φάση αυτή. Αν το είχε βάλει τώρα θα έβλεπαν πιο αισιόδοξα το παιχνίδι. Όπως βλέπουμε επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπος. Κεφαλιά! Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερε έτσι. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω.
πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Κατά. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Ένα τελευταίο γυάλισμα για τον Τρόπαιο πριν την αυτονομία, αν και λάβει αρκετά ήδη. Δάκρυα χαράς άρεσε αυτή τη νίκη του κυπέλου Κονάμι. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα, αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα.